Για ποιο λόγο, να γκρεμίσουν το τελευταίο αποκούμπι αυτών των ανθρώπων, για ποιο λόγο να τους γκρεμίσουν την τελευταία τους ελπίδα και να θάψουν τα όνειρά τους, τη ζωή τους μέσα σε αυτά τα χαλάσματα, τα οποία θα μείνουν μπάζα και απλά θα περνάμε και θα χτυπάνε και οι άνθρωποι. Εσύ το σταμάτη, και αυτό είναι κάτι που λέμε, γιατί κάθε κοινωνία που προχωράει μπροστά, κάθε κράτος χτίζει, δίνει δουλειά σε κόσμο. Εγώ εσύ το σταμάτη που έζησες. Να χτίζει, όχι να γκρεμίζει. Μέσα στο celebrity. Πώς ήταν ο σταμάτης? Ο Σταμάτης είναι μία χαρά. Το μόνο του θέμα και ο μόνος λόγος που πήγε στο celebrity είναι για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες όμως δεν είναι ότι χρωστάει κάτι. Είναι ότι σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο για το ίδιο σου το σπίτι, που κάποτε μία άλλη κυβέρνηση, οτιδήποτε, στο επέτρεψε να το χτίσεις. Αλλιώς να μην τους είχατε επιτρέψει να το χτίσουνε. Όχι να τον γκρεμίσεις αυτό που έκτισε. Και στο τέλος της ημέρας δεν θα γίνει καλύτερη η χώρα αυτή με το να γκρεμίζει τα σπίτια των ανθρώπων. Η χώρα αυτή θα γίνει καλύτερα μόλις αρχίζει να μπαίνει μια τάξη σε αυτό που βλέπουμε. Σε άλλα πράγματα, δηλαδή στα σχολεία. Σε δρόμους, σε έργα τα οποία. Σε δομές και σε πράγματα που μπορεί να γνωρίζει. Συγγνώμη, δεν μπορεί να εκφράσει για να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των ανθρώπων. Τα λες πολύ. Καταλαβαίνω ακριβώς. Πραγματικά ήθελα. Λες, καταλαβαίνουμε όλοι. Τόσο καιρό μιλάω σε εκπομπές. Συγγνώμη, μιλάω σε εκπομπές. Ό,τι και να πω, το κόβουνε. Μιλάω στο Instagram, μου ρίχνουν σαν τον μπαν. Είναι σαν να με κρύβουνε. Δηλαδή, αν μπορώ να φανώ κάπου χρήσιμη, ας είναι για κάποιους ανθρώπους. Ειλικρινά, και το κάνω μέσα από την ψυχή μου. Και δεν είναι μόνο για το σταμάτη. Είναι για πάρα πολύ κόσμο που μιλάω καθημερινά και κάνω δημόσια έκκληση στον αξιότιμο και αξιόλογο άνθρωπο, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να το κοιτάξει αυτό το πράγμα. Δεν αφορά εμένα. Αφορά όμως πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Και είναι αμαρτία από το Θεό σε μια ηλικία να τους πετάς στο δρόμο και δεν έχουν δίκιο. Πού να μείνουνε, και έχουν κάνει αυτό. Κάποιος τους το επέτρεψε. Γιατί να τους πάρεις την τελευταία τους ελπίδα. Συγγνώμη.